Παρουσιάσατε πολύ μεγάλο πρόγραμμα, κύριε Δήμαρχε. Εν πάση περιπτώσει, να σταθώ λίγο στα απλά. Τον κύριο Ζερβό, θα ήθελα να ρωτήσω αν και έχετε πει ότι, αν και ο κύριος Δήμαρχος έχει πει ότι το ψηφοδέλτιο ουσιαστικά σε αριθμό έχει κλείσει, δηλαδή εσείς έχετε φτάσει στο μέγιστο αριθμό, μας είχατε πει την περασμένη φορά. Θέλω να ρωτήσω αν θα υπάρξουν και στελέχη από την παράταξη της Δύσης υποψήφια τις επόμενες μέρες με τη δύναμη αλλαγής. Και όσον αφορά στο κύριο Δήμαρχο, κύριε Δήμαρχε, ανακοινώσατε νέα αντιδημαρχία ποιότητα ζωής. Θέλω να μου πείτε αν αυτό συμβαίνει, γιατί ας πούμε ακούγονται πολλές φορές από την άλλη πλευρά, από τις άλλες παρατάξεις, ότι η καθημερινότητα του πολίτη αντιμετωπίζει πρόβλημα. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει ένας αντιπολιτευτικός λόγος από τις άλλες παρατάξεις για την καθημερινότητα. Παραδείγματος χάρη για τις λακκούβες, για τις λάμπες, για τους κάβους. Δεν ξέρω αν όλα αυτά εσείς τα έχετε ακούσει από τον κόσμο και όλα αυτά και είπατε να δημιουργήσετε αυτή την αντιδημαρχία ποιότητα ζωής. Αυτά είναι τα ερωτήματά μου. Προς τον κύριο Ζερβό, ήταν το ένα, αν θα συμμετέχουν στελέχη της Δύσης. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μου κάνετε αυτή την ερώτηση, κυρία Σταθοπούλου, γιατί φημολογείται ότι ο Γιάννης ο Ζερβός έμεινε μόνος του και είναι μόνος του και περιφέρει μια παράταξη μόνος του. Έχω έρθει σε επαφή με τον Δήμαρχο, πολύ απλά, για να δούμε αν η σύμπραξη αυτή θα αφορά μόνο εμένα ή θα φέρουμε και άλλα στελέχη από την παράταξη. Να ξεκαθαρίσω ότι η παράταξη δέχθηκε πλήγμα, βεβαίως το ξέρετε. Έχουν φύγει όλοι όσοι κρατούσαν και κράδαιναν κομματικές ταυτότητες, ωστόσο έχουν μείνει στελέχη της νέας γενιάς. Με τις επαφές μου με τον Δήμαρχο, βεβαίως μου είπε και εμένα αυτό που είπε και δημόσια, ότι το ψηφοδέλτιο της παράταξης, της δύναμης αλλαγής, έχει κλείσει. Κατά συνέπεια, αντιλαμβάνεστε τη δική μου θέση, πρέπει να είμαι λίγο και προσγειωμένος, δεν μπορώ να αξιώσω από τον Δήμαρχο αυτή τη στιγμή να βγάλει κάποιο στέλεχος που έχει έρθει σε επαφή και έχει ήδη κλείσει, με το να μπει ένα δικό μου. Ωστόσο, είμαστε ακόμα σε μια επαφή και θα προσπαθήσουμε να το, να το διευθετήσουμε και αυτό. Κύριε Δήμαρχε. Να συνεχίσω από αυτό που είπε ο Γιάννης. Επειδή στην παράταξή μας δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν ντε και καλά για να πάρουν μια θέση, να εκλεγούν ή να μην εκλεγούν, να ξέρετε ότι το σύνολο των ανθρώπων, είτε των παλαιών είτε των νέων που συμμετέχουν στις διαδικασίες, είναι πάντα στη διάθεση της παράταξης και της απόφασης που θα πάρει για το πού θα τοποθετηθούν, σε τοπικό ή σε δημοτικό συμβούλιο. Και βεβαίως, εάν τελικά χρειαστεί να μείνουν κάποιοι ή να μπουν κάποιοι άλλοι, και αυτό πάντα γίνεται. Χωρίς να υπάρχει καμία παρεξήγηση από κανένα. Το είναι ξεκάθαρο στην παράταξη. Το δεύτερο. Κυρία Σταθοπούλου, όπως ξέρετε, όπως και μάλλον αν έχετε παρακολουθήσει, αυτή η αντιδημαρχία που υπάρχει και σε άλλους Δήμους περιλαμβάνει αυτό το στενό μυαλό που λένε ορισμένοι, ότι η καθημερινότητα είναι μόνο η καθαριότητα, οι λάμπες και οι λακκούβες. Έκανα μια ολόκληρη ανάλυση πριν για τις αναπλάσεις και τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν σε όλο το νησί, στα αστικά κέντρα και στο περιαστικό περιβάλλον. Και σε αυτήν την αντιδημαρχία, στοχεύουμε. Δεν θα είναι μόνο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος, καθαριότητας και καθημερινότητας, όπως είναι ο κ. Μουζουράκης σήμερα. Τώρα θα διαχωριστεί. Και θα αφορά τα πάντα, από το πώς κυκλοφορείς μες στην πόλη και στα χωριά, μέχρι το τι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν σε όλα αυτά που είπαμε. Ή το τι αλλαγές θα γίνουν στο περιαστικό ή στο αστικό περιβάλλον. Δεν είναι στη λογική, που έχει αδυναμία ο υποψήφιος δήμαρχος Ζερβός, στην καθαριότητα. Θα λέμε κάθε μέρα, μα πού είναι η καθαριότητα, πού είναι η καθαριότητα, πού είναι η καθαριότητα. Πού έχει αδυναμία ο υποψήφιος δήμαρχος Κυρίστης, στις λακκούβες. Οι λακκούβες, εγώ θα πάω να καλύψω τις λακκούβες μεθαύριο. Όπως τα λέει αυτά, μάλλον δεν έχει σχέση με την πολιτική και θα πρέπει να επανέλθει στην πολιτική για να καταλάβει ορισμένα πράγματα. Η αντιδημαρχία λοιπόν που ανέφερα αφορά στο σύνολο της ποιότητας της ζωής μας. Από το πώς θα κινούνται τα αμαία και ποιοι χώροι θα είναι στα αμαία, πώς θα αναπλαστούν και πώς θα φτιαχτούν τα αστικά κέντρα και πώς θα συντηρηθούν τα περιαστικά δάση, μέχρι ακόμα και αυτό που λέτε τη λακκούβα και το φως. Όχι όμως μόνο η λακκούβα και το φως, γιατί ήδη έχουμε αντιδημαρχία τέτοια. Προσωπικό δεν έχουμε να καλύπτει τις λακκούβες. Ένα συνεργείο είναι στην πόλη και κινείται με προγραμματισμό να φύγει από εδώ να πάει στην Κέφαλο να καλύψει λακκούβες, να φύγει από εκεί να πάει στην Καλάβρα να καλύψει λακκούβες, να πάει σε όλα τα χωριά. Γιατί απλά η υπηρεσία με το συνταξιδοτικό και με τις αποφάσεις των περισσότερων να πάνε στη σύνταξη, αλλά και την μη δυνατότητα πρόληψης νέων,
δεν έχει τη δυνατότητα στην κοινότητα τη Καρδάμινα, για παράδειγμα, να έχει τεχνικό προσωπικό. Πρέπει να φύγει από εδώ συνεργείο να πάει πάνω. Μαρία. Ορίστε. Εγώ ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει τουλάχιστον ένα κείμενο στήριξης από τα στελέχη που σας υποστηρίζουν, κύριε Ζερβέ. Γιατί νομίζω ότι και με τη συμπαράταξη ενεργών πολιτών που συνεργάστηκε τώρα με την κυρία Ρούφα, κατατέθηκε ένα δημόσιο κείμενο με υπογραφές κτλ. Νομίζω ότι αυτό θα κλείσει κάποια στόματα, μιας και το είπατε κι εσείς. Κύριε Γιάρη, έχετε δίκιο. Η πολιτική γραμματεία της παράταξης και ο πυρήνας αυτών των νέων ανθρώπων, αυτή τη στιγμή αποφασίσαμε ότι δεν πρόκειται να κατεβούμε αυτόνομοι στις εκλογές. Έχουμε θέσει ήδη την παράταξη σε νέα τροχιά. Που σημαίνει ότι ο επικεφαλής της Δίεσης συνεργάζεται με τη Δημοτική Αρχή και ξαναστήνουμε την παράταξη από την αρχή. Με ποια λογική όμως και με ποια προϋπόθεση? Ότι δεν μας ενδιαφέρουν οι εκλογές, μας ενδιαφέρει η επόμενη μέρα. Δηλαδή, ήδη έχουμε ομάδες εργασίας από νέους ανθρώπους, οι οποίες είναι έτοιμες να συνεπικουρήσουν στον οποιοδήποτε πόστο ευθύνης αναλάβουμε και θα είναι έτοιμες για να. Και ο Δήμαρχος, είμαστε σε επαφή με αυτό το πράγμα. Τώρα, αν θέλετε, υπογραφές είναι το μόνο εύκολο πράγμα. Επί της ουσίας, υπογραφές τι θα σας δείξουν? Θα σας δείξουν ένα πυρήνα νέους ανθρώπους, οι οποίοι βρίσκονται στο πλάι. Οι οποίοι δεν δίλιασαν, δεν έσκυψαν το κεφάλι μπροστά σε αυτές τις επιθέσεις που δεχτήκαμε το τελευταίο διάστημα και έχουν βάλει σαν πρόταγμα και πολιτικό διακύβευμα αυτών των εκλογών τη συνεισφορά αυτής της παράταξης και την διακοπή κάθε σχέσης με το παρελθόν. Με βάση αυτά τα κριτήρια ιδρυθήκαμε. Αν δεν είχαμε ιδρυθεί με αυτά τα ίδια κριτήρια, ήδη από τις προηγούμενες εκλογές, ξέρετε πολύ καλά ότι προέρχομαι από την παράταξη την παλιά του οράματος, είχα φύγει μέσα σε ένα έτος, θα ήταν πάρα πολύ εύκολο να είχα ενσωματωθεί στη δύναμη αλλαγής τότε. Εμείς με τα νιάτα και την ονειροπόληση πήγαμε να φτιάξουμε κάτι από το μηδέν, όχι για να διεκδικήσουμε δημαρχίες και θέσεις και καρέκλες, γιατί η δική μου η επαφή με τον κόσμο. Και έτσι όπως αντιλαμβάνομαι την πολιτική, βλέπω ότι στο μέλλον, σε διάστημα 10 με 20 έτη, θα έχουμε πρόβλημα στελεχών. Και αυτό το πράγμα, αυτό το ρόλο τον ανέλαβα αυτά τα 5 χρόνια. Βεβαίως, μπλέξαμε, τα ξέρετε με ποιους μπλέξαμε και ξέρετε πού είμαστε σήμερα. Ωστόσο, δεν μπορώ εγώ να πετάξω ούτε αρχές στα σκουπίδια, ούτε αξίες, ούτε μια πολιτική παρακαταθήκη 5 ετών. Αν νομίζετε εσείς, και εγώ εντάξει, θα το παίρνω πολύ σοβαρά, ότι ένα κείμενο και υπογραφές 15 ανθρώπων θα βοηθήσουν την παράδειξη προεκλογικά, είναι πολύ εύκολο να το κάνω. Ωστόσο, γιατί μου ζητήθηκε και αυτό από συγκεκριμένους κύκλους, να δείξω τα στελέχη μου τη στιγμή που αυτοί οι ίδιοι κύκλοι θέλαν τα στελέχη να τα δείξω και συνομιλούσαν από κάτω και δίναν χρήματα αλλού. Στελέχη τα οποία όσα έχουν εκτεθεί αυτό το διάστημα, σε καθημερινή βάση. Αυτή την περίοδο πριν τις εκλογές, δέχονται καθημερινές πιέσεις. Οπότε τίθεται και το ανάποδο ζήτημα. Μήπως κάποιος πρέπει να τα προστατεύσει αυτά τα στελέχη? Πόσο μάλλον όταν δεν θα κατέβουν οι υποψήφοι στις εκλογές? Μήπως πρέπει να τα παρουσιάσουμε την επόμενη μέρα σαν ομάδες εργασίας? Και τελικά τι θέλουμε? Θέλουμε την νεολαία συμμέτοχη, έστω και αν δεν κατεβαίνει στις εκλογές? Ή θέλουμε την αλέα σαν καύσιμη ύλη, αυτό το οποίο συνηθίζεται να γίνεται μέχρι σήμερα? Εμείς δεν τη θέλουμε καύσιμη ύλη. Θα ήταν πολύ εύκολο να τη διαλύσω, κύριε Γιάννη, την παράταξη. Πάρα πολύ εύκολο για να τους πω, χάρισμά σας, κάνετε την ό,τι θέλετε. Δεν θα το κάνω. Γιατί πιστεύω ότι όλα αυτά τα χρόνια ήταν πολύ αξιοπρεπής η παρουσία μας. Και πιστεύω ότι ο κόσμος έχει καταλάβει τι γίνεται και σε καμία περίπτωση αυτά τα 5 χρόνια, τα οποία ήταν και χρόνια μαθητείας, σπουδής, δεν θα τα πετάξω στον κάλαθο των αχρήστων, επειδή κάποιοι μηχανογραφούν, ραδιοργούν ή σκέφτονται την επανεκλογή τους, κάνοντας συμμαχίες με ανθρώπους οι οποίοι κρίθηκαν, τους δοκιμάσαμε και δεν μας ωφέλησαν. Και προς τον κύριο Γυρίση. Εάν με ρωτούσατε, κύριε Χάρη, μα δεν θέλεις και εσύ να κάνεις μια τέτοια ανακοίνωση, εγώ δεν θα έλεγα αυτά που λέω για τις. Θα έλεγα όχι. Θυμίζει κάτι περίοδο, την περίοδο του 1977-78, τότε που όσο Πασόκ βγάζαμε λίστες ποιοι στηρίζουν το Πασόκ.
Μου θύμισε κάποιες άλλες περιόδους μετά που κάποιοι άλλοι βγάζαν κάποιες άλλες λίστες. Δηλαδή ο παλαιοκομματισμός σε όλο του το μεγαλείο. Στηρίζουμε αυτή την παράταξη με 2.000 άτομα. Αν μαζέψουμε υπογραφές, θα μαζέψουμε 17.000. Όσους ψήφους πήραν, θα μαζέψουμε τις υπογραφές. Κάποιες μέθοδοι οι οποίες θεωρούν ορισμένοι ότι είναι επικοινωνιακά καλές, θέλουν να περάσουν ένα μήνυμα. Κάποιους από αυτούς που βλέπουμε στις λίστες δεν τους βλέπαμε όλα αυτά τα χρόνια πουθενά. Και ξαφνικά βγαίνει μια ανακοίνωση και λέει: Κυρία Σαββατοπούλου, όχι ότι εσείς δεν φαίνεστε, κύριο Σκιάρης, ο κύριο Λιδάκης, η κυρία Λαγκυπού στηρίζουν την τάδε πρωτοβουλία για την ανάπτυξη της Αλικής και την αναδιάρθρωση του χώρου που πηγαίνουν τα φλαμίνγκος. Που ήταν ανύπαρκτη από τον περιβαλλοντικό αγώνα και την αγωνία των ενεργών όντως πολιτών περί το περιβάλλον. Και ξαφνικά παρουσιάζεται στις 4 για να στηρίξετε τον περιβαλλοντολόγο κύριο Τάδε που θεωρεί ότι μπορεί να κάνει κάτι. Τέλος πάντων, είναι μέθοδοι ξεπερασμένες και εγώ προσωπικά δεν θέλω. Ναι, ήθελα να ρωτήσω για το δημόσιο διάλογο. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών που είναι σε εξέλιξη τώρα στην Κέφαλο και στην ΚΟ, τι θα ακολουθήσει, έχετε συμφωνήσει να γίνει κάποιο debate, θα γίνει τηλεοπτικό debate αυτή τη φορά? Θα έρθουν. Θα πρέπει να απευθύνεται μια πρόσκληση. Δεν θα κάνω, δεν έχουμε απευθύνει εξ αρχής. Άμα δεν έρθουν. Η πρόσκληση αυτή έχει απευθυνθεί εξ αρχής, αγαπητέ Γιάννη, και προς όλους απευθυνόμενους. Εξ αρχής είπαμε και συμφωνήσαμε, όχι μόνο και η κυρία Ρούφα και η κυρία Μακρύ και εμείς, ότι θα πάμε και σε αυτό και σε συζητήσεις στην τηλεόραση. Ναι. Δεν ανταποκριθήκαν. Τι θα κάνουμε τώρα, θα τους ξανακαλέσουμε. Θέλουν ενθάρρυνση. Δεν θα τους ξανακαλέσουμε. Μην ξεχνάτε όμως ότι από τις 26 του μηνός, έτσι δεν είναι, ένα μήνα πριν, μπαίνουμε σε καθαρά πλέον προεκλογική περίοδο, όπου οι παρουσίες στα μέσα ενημέρωσης του καθενός μας είναι μετρημένες και πρέπει να ελέγχεται αυτό το πράγμα. Και υπάρχουν νέες οδηγίες. Δεν είναι να κάνουμε τώρα. Τι να πω τώρα, αυτό που λέω κάθε φορά. Επέλεξαν μια άλλη πορεία, δεν θέλω να συμμετέχουν, εμείς τους ξανακαλέσουμε. Εντάξει, δεν μπορούμε να. Παρακαλούμε να τους βγάλουμε από την αφάνεια. Κύριε Κυρίτσα, αναμένεται να δούμε και άλλες εργασίες. Ενώ τη δύναμη αλλαγή. Γιατί 120 άτομα, αν τα έχετε έτοιμα, σημαίνει ότι έχετε δουλέψει αρκετό καιρό. Οπότε έχετε έτοιμα ονόματα συγκεκριμένα σε κάθε περιοχή. Και στον κύριο Ζερβό, μια ερώτηση. Τα στελέχη, προφανώς εννοούμε του ΣΥΡΙΖΑ που είπαμε πριν, έτσι, σας πιέσαν να συνεργαστείτε με κάποιον άλλον? Και αν ναι, με ποιον? Να πω. Διάβασα ένα άρθρο σου, Γιώργο, στο Cos News. Ποσότητα ή ποιότητα? Ναι. Τώρα μου βάζεις ένα ερώτημα εσύ. Το αν μέγιστο. Τα έχετε και τα δύο, συγχαρητήρια. Λοιπόν, γιατί να μην τα έχετε, δεν είπα τίποτα. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό που είπα πριν, ότι η ισχυρή ομάδα είναι εδώ, είναι εδώ. Και αυτό που επίσης είπα, ότι μέχρι την τελευταία στιγμή μπορεί κάποιοι από αυτούς οι οποίοι είναι να ανακοινωθούν, δεν θα ανακοινωθούν για να ανακοινωθούν κάποιοι άλλοι, είναι επίσης μέσα στην διαδικασία. Είναι επίσης δεδομένο ότι ο μέγιστος αριθμός ο οποίος υπάρχει δεν είναι κατά ανάγκη να γεμίσει τα ψηφοδέλτια, απλά τα έχουμε γεμίσει ήδη. Τα κουτάκια είναι γεμάτα, απλά μπαίνουν και βγαίνουν. Εάν κρίνει στο τέλος, πριν την κατάθεση του ψηφοδελτίου, η παράταση ότι δεν χρειάζεται να κλείσουμε τα κουτάκια γιατί δεν περνάμε ένα μήνυμα καλό, έμαθα μετά τις εκλογές την αγωνία του προκατόχου μου να πλησιάσει στο νούμερο, να κλείσει το ψηφοδέλτιο. Και όταν έμαθα αυτή την αγωνία και το τι έγινε για να κλείσει αυτό, με στεναχώρησε αφάνταστα, γιατί δεν περίμενα ότι μια τέτοια πορεία θα οδηγούσε σε αυτό το πράγμα. Και δεν σου κρύβω ότι αρκετές φορές το σκέφτομαι. Ναι. Το ότι αύριο μπορεί να πει η δίεση ότι ξέρεις, θέλω στην ΚΟ να κατεβάσουμε στο τοπικό ή στο δημοτικό συμβούλιο αυτούς τους ανθρώπους. Μπορείς. Τότε θα παρακαλέσω την κυρία Λαδικού που της έχω πει ότι θα είναι υποψήφια, να της πω ότι υπάρχει αυτό το πράγμα και θα είναι άλλος μέσα. Και από αυτούς που έχουμε ανακοινώσει ήδη, γι' αυτό βλέπεις ότι δεν ανακοινώνουμε και. Του παρατήρησα. Λοιπόν. Άρα λοιπόν αυτό από την ημέρα που με τη σημερινή παρουσίαση επισημοποιήθηκε η συνεργασία σε ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν από τη δίεση νέους ή στελέχη της δίεσης. Βεβαίως θα γίνει και η κουβέντα με τους ανθρώπους που έχουμε πει μέχρι τώρα για να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. Μην πάμε στη λογική, ανακοινώσαμε κάποιον, τον τραβάμε τώρα έξω. Θα το δεχτεί, αλλά είναι και για μένα λίγο άσχημο πολιτικά και συναισθηματικά.
Α, και αν θα ανακοινωθούν και άλλα ονόματα. Συνεργασίες. Τι εννοείς, επικεφαλής παρατάξεων δεν έχουμε άλλο. Εσείς τα πάτε καλά και με πρώην δημάρχους. Δεν ξέρω. Κρύβε λόγια. Μα γι' αυτό ρωτά, για να πείτε κάτι. Κρύβε λόγια. Κύριε Λιωδάκη, με ρωτήσατε κατά πόσον τα στελέχη που αποσκύρτησαν μας πίεσαν, με πίεσαν βασικά, να συνεργαστώ με κάποιον άλλον, αυτό με ρωτήσατε, και όχι με τη δύναμη αλλαγής. Ναι. Νομίζω η απάντηση έχει δοθεί από αυτά τα ίδια στελέχη, δεδομένου ότι έχουν φύγει και έχουν κολλήσει πάνω στην παράταξη του, τη νέα παράταξη που βγήκε, του κ. Νικηταρά. Ωστόσο, πρέπει να κάτι να πω. Αυτά τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τη στιγμή που βγαίνανε στα ραδιόφωνα, πριν 4-5 μήνες, και λέγανε ότι συνεχίζουμε και στηρίζουμε την παράταξη του Ζερβού, την ίδια στιγμή μιλούσανε, είχαν δώσει υπογείως τη στήριξη σε αυτή την παράταξη. Κατά συνέπεια, φαντάζεστε, και πρέπει ο κόσμος να το καταλάβει αυτό το πράγμα, φαντάζεστε το βαθμό της κοροϊδίας που μας επιφύλαξαν. Και θέτω και το εξής ερώτημα. Αν αυτοί οι άνθρωποι κάναν τα πάντα προκειμένου να βγουν στο προσκήνιο, φανταστείτε τι θα κάνουν, τι θα μηχανευτούν, πώς θα ραδιουργήσουν, τι θα κατεβάσει αυτός ο εγκέφαλος, ο οποίος κάθε άλλο θέλει παρά το καλό της ΚΟ, αν παρελπίδα αναλάβουν κάποια θέση εξουσίας. Ο τρόπος που κινήθηκαν όλο αυτό το διάστημα είναι ενδεικτικός και της πολιτικής, την οποία την έχουμε δει στο παρελθόν και έχει καταδικαστεί από τους πολίτες, όχι από εμάς. Αλλά πραγματικά τρέμω στην ιδέα αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν ξανά την εξουσία. Δεν θα μιλάμε για την ΚΟ του 2023, θα μιλάμε για την ΚΟ του 1923. Κύριε Ζερβέ, να μείνουμε λίγο στο θέμα του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς έχετε κάνει αρκετές καταγγελίες στα τοπικά μέσα το τελευταίο δίμηνο μετά από τις νέες εξελίξεις. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε αυτή τη στιγμή εσείς σε ποιο σημείο είστε με το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, είχατε ανοιχτά μία στήριξη, αλλά και εσείς επίσης στηρίζατε. Έχουν αλλάξει δηλαδή ουσιαστικά οι πολιτικές σας θέσεις και... Ποιος ήταν ο άξονας συνεργασίας με τον κύριο Κυρίτση, δεδομένου το ότι έχετε συγκρουστεί, διότι είχατε διαφορετικά πολιτικά, πιστεύω. Βλέπατε διαφορετικά τα πράγματα. Κύριε Αλαδικού, δύο επικεφαλής παρατάξεων εκλεγμένοι, είναι πολύ λογικό να συγκρούονται. Και είναι και απολύτως, όχι μόνο λογικό, είναι φυσιολογικό και είναι και μέσα στα πλαίσια της δημοκρατίας, οι διαφωνίες. Γιατί μέσα από τις διαφωνίες, στο τέλος, γίνεται και ο συγκερασμός των απόψεων. Δεν μπορεί να υπάρχει μόνο θέση, πρέπει να υπάρχει η αντίθεση και εν τέλει να υπάρξει και η σύνθεση. Είναι το γνωστό σχήμα της διαλεκτικής αυτό το πράγμα. Συγκρουστήκαμε πότε. Μπορείτε να μου πείτε πότε. Να σας πω εγώ, γιατί θυμάμαι. Συγκρουστήκαμε την περίοδο του μεταναστευτικού. Ωραία. Δηλαδή πριν 3,5 χρόνια. Πόσο, δεν έχουν περάσει σχεδόν 4 έτη. Το πρόβλημα όμως υφίσταται. Σήμερα, ακριβώς εδώ θα σας πάω, σε μισθότα χρόνο θα σας πάω. Σήμερα, τι έχουμε μπροστά μας. Έχουμε ένα hot spot, το οποίο άξον-άξον, πρέπει να μιλάμε πάντα με μισθότα χρόνο, άξον-άξον, το συνδέσαμε με τη διατήρηση των συντελεστών των χαμηλών του ΦΠΑ, υπό την προϋπόθεση να είναι υπεράριθμο. Και εντός μηνός νομίζω λύγει και η προθεσμία. Τέλος του Ιούνιου. Τέλος του Ιούνιου. Αλλά πρέπει δήμαρχοι να λάβουμε και... Να φέρουμε κόσμο. Λοιπόν, φέρουμε κόσμο. Αυτό το πράγμα για αυτούς οι οποίοι καμώνονται τους αριστερούς, γιατί τους καμώνονται, γιατί είναι υποκριτές. Για τους συγκεκριμένους, για αυτή την κλειστή ομάδα των 5-6 ανθρώπων, η οποία δυστυχώς δρά με αυτόν τον τρόπο. Είναι όνειδος για το νησί. Φύγει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, όχι μόνο των προσφύγων και του καθένα, και να ξέρετε ότι οι 5 δήμαρχοι των νησιών που αντιμετώπισαν
το ζήτημα του προσφυγικού έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Γιατί παραβιάζονται όχι μόνο οι αρχές της αξιοπρέπειας, παραβιάζονται και άλλες συνταγματικές αρχές, όπως είναι της χρηστής διοίκησης, του ελεύθερου ανταγωνισμού. Για όλα αυτά θα αποφαθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άρα σε αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να θέσετε αυτό το ερώτημα σήμερα. Κατά πόσο χαίρονται να συμβαίνει η σύνδεση του ΦΠΑ με το προσφυγικό και αν εν τέλει είναι υπερήφανοι μόνο και μόνο για αυτή τη διατύπωση. Για αυτούς τους αριστερούς μιλάω. Η δική μας θέση τότε ήταν η εξής. Αναγνωρίζουμε, δείξαμε ανοχή, θέσαμε τον πήχη πολύ χαμηλό όσον αφορά την χωρητικότητα του hot spot και είπαμε ότι σταδιακά αυτό πρέπει να απομειώνεται. Και βεβαίως σήμερα, σε νεστότα χρόνια το ξαναλέω, ταυτίζουμε με την λογική και την προσέγγιση του Δημάρχου, γιατί πρώτα και κύρια συντελείται ένα ανθρώπινο, μάλλον παραβιάζεται οι αρχές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Πέραν των όσων άλλων. Βεβαίως και κοινός είναι τουριστικός προορισμός και βεβαίως δεν πρέπει να συνδεθεί με τα hot spot. Βεβαίως το προσφυγικό είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να το λύσει ούτε ο Δήμος της ΚΟ. Ωστόσο πρέπει να έχουμε φωνή, πρέπει να έχουμε τεκμηριωμένη άποψη και πρέπει να διεκδικούμε. Αυτή τη στιγμή τι διεκδικούμε Δήμαρχε, στην διετία μέσα, την απομείωση και το κλείσιμο του hot spot. Όμως εμείς ως παράταξη, γιατί τις αρχές μας, το ξαναλέω, δεν τις πετάμε στην άκρη. Βεβαίως αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να μπουν σε μια διαδικασία ένταξης. Αλλά με βάση την αναλογία του κάθε νησιού. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε 5 νησιά και να έχει συνοστιστεί εκεί πέρα όλο αυτό το πλήθος των μεταναστών και των προσφύγων. Αυτό το ερώτημα λοιπόν, αγαπητοί Σάντι, πρέπει να το θέσεις αυτούς οι οποίοι τόσο καιρό υποτίθεται έχουν να κάνουν με το κτίνος, ας πούμε, και με τον αυταρχικό, με τον άνθρωπο τον οποίο δεν θέλει τους συνανθρώπους του. Όχι. Αυτοί πρέπει να κάνουν αυτοκριτική. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Νομίζω ότι άλλο με ρώτησε. Ποια είναι η σχέση σας αυτή τη στιγμή με τον ΣΥΡΙΖΑ? Στηριχθήκατε και εσείς βεβαίως είχατε στηρίξει. Στηριχθήκαμε στη βάση που σας είπα και στην αρχή. Δηλαδή στη βάση του ότι μια νεολαία, έρχεται η νεολαία με συγκεκριμένες αρχές και αξίες και θέλει να συμμετάσχει στα αυτοδιοικητικά δρόμενα. Mm-hmm. Πλέον η νεολαία που έχει απομείνει στην παράταξη δεν έχει καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ είμαι διαγραμμένος από το ΣΥΡΙΖΑ. Φοβερό αυτό. Νομίζω ότι δεν έχει ξαναγίνει. Εντάξει, εγώ το θεωρώ παράσιμο. Πραγματικά παράσιμο και τίτλο τιμής να διαγράφουμε από αυτούς τους ανθρώπους. Έχει βγει τέτοια απόφαση διαγραφής? Δεν μπήκα στη διαδικασία καν να ασχοληθώ. Δηλαδή και τώρα που το συζητάμε, νομίζω πολύ αξία δίνουμε. Βγήκε ένα δελτίο τύπου που λέει οι δρόμοι μας χωρίζουν. Αυτό. Τι αυτό τώρα. Τι άλλο να πει. Παρακαλώ. Άλλο απόφαση διαγραφή. Άλλο οι δρόμοι μας χωρίζουν. Δηλαδή και εμείς, άμα έρθει μια γυναίκα και σας πει οι δρόμοι μας χωρίζουν, εσείς θα πάτε σπίτι και θα φαντασιώσετε ότι είστε μαζί. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι διαζύγιο. Έγγραφο μιλάμε. Έγγραφο. Πολλές φορές έγγραφα τα διαζύγια, κακυρώνονται. Δεν θέλω να έχω καμία σχέση με την τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ ΒΟ. Καμία απολύτως. Που αυτό όμως βέβαια δεν σημαίνει ότι όλο αυτό το διάστημα έχει και ψηφοφόρους και από εκεί. Έχουμε κερδίσει, είμαι βέβαιος ότι έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη και από εκεί, όπως έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σαν παράταξη από όλο το φάσμα του δημοκρατικού τόξου. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Πάντως για να κλείσω αυτό που είπε ο Γιάννης για το ΦΠΑ, όσοι έχουμε αυξημένο αριθμό προσφύγων, για να μας βοηθήσουν, Γιάννη, μεταφέρουν καθημερινά από όλα τα νησιά εδώ και τις τελευταίες μέρες πρέπει να έχουν μεταφέρει πάνω από 200-300 άτομα. Μεταφέρουν, ούτως ώστε όταν θα γίνει καταγραφή, να βρεθεί υπεράριθμο και να συνδεθεί η παράταση του ΦΠΑ με το γεγονός ότι είναι υπέρκορο το hot spot. Συγγνώμη, αλλά στην τελευταία συνέντευξη τύπου, όταν έρθει ο κ. Σαρβανίτης, μας είπε ότι είναι 700 και γιατί λέτε ότι είναι πάρα πολύ λίγοι, είναι έτσι μας είπε. Όχι μας κατηγορήσει, αλλά όταν του είπαμε ότι είναι 2.000 άτομα. Μας είπε ότι είναι 700 άτομα και μία δημοσιογράφος, δεν θυμάμαι. Εσύ είπε ότι είναι μα και έξω ο κόσμος. Είναι και έξω και σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαμε τον προηγούμενο μήνα ήταν περίπου 2.000. Άρα για να κρατήσουμε το χαμηλό ΦΠΑ, φέρνουμε κι άλλους μέσα εκεί για να αυξηθούν. Και αυτό είναι αριστερή πολιτική.
Εγώ θυμάμαι τις αμυγδαλέζες, κύριε Γιωδάκη. Δεν είναι η αριστερά τότε έβγαινε στα κάγκελα για τις αμυγδαλέζες. Δεν θυμάμαστε. Αν είχαμε κυβέρνηση άλλη αυτή τη στιγμή και είχαμε και την κατάσταση στη Μόρια, η αριστερά θα διαδήλωνε αυτή τη στιγμή. Άρα δεν σας εκφράζει πλέον αυτή η αριστερά. Η πραγματική αριστερά. Ναι, μιλάω για την πραγματική αριστερά. Και... Όχι, δεν με εκφράζουν αυτοί οι πέντε άνθρωποι που είναι κινούμενοι, εκτελούν οδηγίες συγκεκριμένες και κάνανε και το ατόπιμα να τα βάλουν με τη νέα γενιά. Ένα μεγάλο ατόπιμα θα το πληρώσουν. Δεν θα το πληρώσουν από μένα. Θα έρθει η ώρα της κρίσης για όλους. Εγώ είμαι βέβαιος, όχι, ότι θα χάσουν, ότι θα συντριβούν αυτές οι τακτικές. Εκτός από το προσφυγικό, ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που αντιμετώπισε η ΚΟΣ και οι δύο παρατάξεις αντιπαρατέθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν το θέμα του σεισμού και οι αποκαταστάσεις βεβαίως. Να θυμηθώ ότι η πρώτη προσέγγιση, αν το αντιλαμβάνομαι σωστά, έγινε όταν αποφασίσατε να υπερβείτε ίσως τις πιέσεις που δεχόσασταν για τις εξελίξεις σε σχέση με την ανάθεση της μελέτης και την εξέλιξη του λιμανιού, συμφωνώντας το να προχωρήσει το Λιμενικό Ταμείο στη μελέτη για την αποκατάσταση τουλάχιστον του εσωτερικού λιμένα. Αυτό θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Υπήρξαν εκβιαστικοί... Υπήρχε εκβιαστική διαχείριση από τον χώρο που σας στήριζε μέχρι εκείνη τη στιγμή στο Δημοτικό Συμβούλιο και σας υποχρέωνε να αντιπαρατείνεστε άγωνα προκειμένου να μην προχωρήσουν τα πράγματα έτσι όπως θα ήταν, όπως περιέγραψε ο Δήμαρχος πριν, για να φτάσουν μέχρι εδώ. Δηλαδή, έχουν περάσει 2 χρόνια, όπως είπατε κι εσείς, και ακόμα η μελέτη δεν ξέρω αν έχει προχωρήσει στο σημείο του να ανατεθεί το έργο, ενώ οι διαβεβαιώσεις του χώρου που σας στήριζε και φυσικά και εσείς κάποια στιγμή τους υποστηρίζατε ότι εντός των ημερών λύγουν τα ζητήματα, περνάει από το ΣΤΕ, βγαίνει η προκήρυξη, ναι, δεν υπάρχει άλλο περιθώριο για ενστάσεις. Τι ακριβώς συνέβη? Και να το συγκεκριμενοποιήσω. Δεχτήκατε εκβιαστικούς για να παραμείνετε στην παράταξη υποστηρίζοντας τις θέσεις για να μην για να συνεχίσουν να τις υποστηρίζουν? Κυρία Παπαζαχαρίου, εκβιασμούς εγώ δεν δέχομαι. Τι εννοώ? Αν υποστήκατε. Ναι. Ούτε υπέστην κάποια ιδιαίτερη πίεση. Όταν είσαι επικεφαλής μιας παράταξης, βεβαίως θυμάσαι πάντα ποιος εκπροσωπείς και είσαι υποχρεωμένος να στρογγυλεύεις και να βρίσκεις το μέσο όρο των φωνών αυτής της παράταξης. Προπαγανδιστής της κυβέρνησης ουδέποτε υπήρξα. Ωστόσο, και για λόγους ηθικής και πολιτικής αξιοπρέπειας, αντιλαμβάνεστε ότι σε μερικά ζητήματα όφυλα συνειδησιακά να τάσουμε με αυτό τον χώρο. Προπαγάνδα δεν έκανα. Ούτως ή άλλως τις μελέτες των σχολείων τις ψηφίσαμε. Ήταν ομόφωνη νομίζω η απόφαση εκείνη την περίοδο. Σε καμία περίπτωση δεν θα δεχόμουν εκβιασμό. Όχι. Ό,τι έγινε, αναλαμβάνω βέβαια εγώ το βάρος της ευθύνης για την εκπροσώπηση, αλλά σε αντίθεση με αυτούς, εμείς έχουμε λίγο τσίπα. Δηλαδή, αν με βοηθήσετε εσείς, εγώ θα σας... θα σας τιμήσω, θα τιμήσω την εμπιστοσύνη που μου δείξατε προς το πρόσωπό μου. Αυτοί οι άνθρωποι δεν το έκαναν. Αυτή η πολύ απλή ανθρώπινη απάντηση. Βεβαίως, και να είστε βέβαιοι γι' αυτό, και ο Δήμαρχος που έχει μια μεγαλύτερη παράταξη και βέβαια και την ευθύνη της διοίκησης, πρέπει πάντα να συγκεράζει τις διαφορετικές φωνές των ανθρώπων. Τα στελέχη, τα 120 και πλέον στελέχη της δύναμης αλλαγής, δεν είναι πρόβατα. Έχει ο καθένας ισχυρή δική του φωνή. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι για ένα επικεφαλής να τα βάζει κάτω αυτά και να βρίσκει τη συνιστόσα, την κοινή συνισταμένη αυτών των απόψεων. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, μια μικρή παράταξη που είχε και την στήριξη ενός συγκεκριμένου κόμματος, έπρεπε πάντα τις αποφάσεις της να τις φιλτράρει μέσα από αυτή την στήριξη. Και εμείς το κάναμε και εγώ το έχω δεχτεί αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή, ήθελα και τον έπαιζα αυτό το ρόλο εντός εισαγωγικών από το γεγονός ότι
ήμουνα σε εκείνο το χώρο και τους σεβόμουν έστω και αυτή την ελάχιστη. Αλλά για να δώσουμε και μια στήριξη, για να δείτε και ποιο είναι το ποιόν και μια είδηση, συγγνώμη, για να δείτε και ποιο είναι το ποιόν, μιλάμε για μια παράταξη η οποία πήρε τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ από συγκεκριμένα στελέχη τότε. Συγκεκριμένα, μετρημένα στα δάχτυλα, γιατί είχαμε και τότε τριβές. Και 2 ώρες πριν τις εκλογές, πριν την κατάθεση του ψηφοδελτίου, πριν την κατάθεση, 2 ώρες είχαμε εισηγήσεις από τους συντρόφους του ΣΤΕΟΣ να μην κατεβούμε καν στις εκλογές. Αυτή η εσωτερική τριβή ξεκινάει εδώ και 5-6 χρόνια. Απλώς, βεβαίως είναι είδηση. Είχαμε εισήγηση από μέσα να μην κατεβούμε. Και όλα αυτά στην πορεία φάνηκαν υπέρ ποιου έγιναν. Δεν ήμασταν εμείς τελικά αυτοί που δημιουργήσαμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν εξ αρχής ο Γιώργος ο Κυρίτσης. Αυτό ήταν το πρόβλημά τους. Εγώ όμως δεν κατέβηκα υποψήφιος δήμαρχος απέναντι στον Γιώργο τον Κυρίτση για να ρίξω τη δημοτική αρχή. Εγώ κατέβηκα υποψήφιος δήμαρχος απέναντι στον Κώστα Καΐσερλη. Γιατί προερχόμουν από εκεί πέρα και σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να συνεχιστεί αυτή η προηγούμενη δημοτική αρχή. Ούτε τότε, ούτε και τώρα με τα καινούργια της ρούχα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.